Η ένατη συνεχόμενη διοργάνωση του μεγαλύτερου ορεινού αγώνα τρεξίματος στην Ελλάδα Ζαγόρι Mountain Running 2019 πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Ιουλίου. Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, φιλοξενώντας φέτος 2.300 Έλληνες και ξένους αθλητές από 37 διαφορετικές χώρες και πάνω από 12.000 επισκέπτες στον όμορφο τόπο του Ζαγορίου. Το αγωνιστικό τριήμερο προσέφερε και φέτος μια ανεπανάληπτη αθλητική εμπειρία στους συμμετέχοντες στο καταπράσινο τοπίο των μονοπατιών της Στύμφης και του Ζαγορίου. Οι αθλητές των τεσσάρων αγώνων της διοργάνωσης 80 χιλιόμετρα, 44, 21 και 10 χιλιόμετρα δοκιμάστηκαν σε δύσκολες τεχνικά διαδρομές, διέσχισαν πετρόκτιστα γεωφύρια, μονοπάτια σύγκριτης ομορφιάς, βρέθηκαν στην καρδιά του επιβλητικού φαραγγιού του Βίκου και στη μεγάλη αγκαλιά της σπάνιας αρχιτεκτονικής του Γεωπάρκου Βίκου. Το φετινό Ζαγόρι Mountain Running όχι μόνο διατήρησε αλλά αύξησε τη συμμετοχή των αθλητών, επιβεβαιώνοντας την ανταπόκριση που απολαμβάνει ως μία από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πολλές παράλληλες δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα έλαβαν χώρα στο Τσεπέλοβο και τους κήπους κατά τη διάρκεια του τριημέρου, προσελκύοντας ακόμα περισσότερους επισκέπτες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διοργάνωση κατήρτισε και υλοποίησε αναλυτικό σχέδιο για την ιατρική κάλυψη των αγώνων, διασφαλίζοντας την υγεία των δρομένων κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους. Από τις φετινές αθλητικές επιδόσεις δεν έλειψαν τα ρεκόρ, ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά το πήχη της διοργάνωσης. Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε το Σάββατο 20 Ιουλίου στις 4.30 στο Τσεπέλοβο, Ζαγορίου, με όλους τους αθλητές να συμμετέχουν στην απόλυτη πρόκληση ορεινού τρεξίματος της απαιτητικής διαδρομής Τέρα 80 χιλιόμετρα. Το νήμα του τερματισμού έκοψε πρώτος ο Δημήτρης Σελέτης, σημειώνοντας χρόνο 8,18, ο οποίος αποτελεί νέο ρεκόρ αγώνα. Δεύτερος τερμάτισε ο Φώτης Σιζημόπουλος με χρόνο 8,55, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ευάγγελος Νούλας με χρόνο 9,21. Στις γυναίκες στην πρώτη θέση κατέκτησε η Καταρτζίνα και Κώστα με χρόνο 11.21, στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Ανδριάννα Βασιλάτου με χρόνο 11.27, ενώ στην τρίτη θέση στο βάθρο συμπλήρωσε η Ντέπη Σιραμαντράκου με χρόνο 13.11. Στις 6 ώρα το απόγευμα ξεκίνησαν οι δρομές του αγώνα Μάραθο 44 από το Τσεπέλοβο Ζαγορίου. Μετά από ένα πολύ ωραίο αγώνα σε μια απαιτητική διαδρομή, πρώτος τερμάτισε ο Θανάσης Παγουναδάκης με χρόνο 4.29, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Απόστολος Τζουμάκας με χρόνο 4.50, ενώ στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης βρέθηκε ο Νίκος Ροδόπουλος με χρόνο 4.50. Στις γυναίκες η Βιθλιέμ Σάπιου τερμάτισε πρώτη με χρόνο 5.55, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Νίκη Γιώγα με χρόνο 6.13 και στην τρίτη θέση της γυναικείας κατάταξης κατέκτησε η Ξένια Καζιμίροβα με χρόνο 6.53. Την Κυριακή 21 Ιουλίου, η γιορτή του αθλητισμού και του ορεινού τρεξίματος μεταφέρθηκε στους κήπους Ζαγορίου, όπου στις 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησε ο αγώνας Half Marathon 21 χιλιόμετρα. Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Γιώργος Δεαλεκτός με χρόνο 1.43, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα. Δεύτερος ήταν ο Νικόδημος Νικολακέας με χρόνο 1.50 και τρίτος ο Σωτήρης Παπαποστόλου με χρόνο 1.50. Στην κατηγορία των γυναικών πρώτη τερμάτισε η Δήμητρα Τσαλοκώστα με χρόνο 2. Δεύτερη ήταν η Παναγιώτα Ράπτη με χρόνο 2.27, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε η Δήμητρα Χιεροπούλου με χρόνο 2.29. Μία ώρα αργότερα δόθηκε η κίνηση του αγώνα των 10 χιλιόμετρων με συμμετοχή εκατοντάδων δρομέων. Πρώτο, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα, έκοψε το νήμα ο Θανάσης Μπαρμπογιάννης με χρόνο 0.44. Δεύτερος ο Αλέξανδρος Δημάκος με χρόνο 0.48 και τρίτος τερμάτισε ο Γιάννης Σταλίκας με χρόνο 0.49. Πολύ δυνατές ήταν και οι γυναίκες που έτρεξαν στα μονοπάτια των 10 χιλιόμετρων με τη Δήμετρα Ανδρούτσου να κόβει πρώτη το νήμα του τερματισμού 55, δεύτερη με χρόνο 59 η Λιδία Καραμάνη με χρόνο 0.57, ενώ στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκε η Νικολέτα Τσαβάρα με χρόνο 0.58.
Ο παιδικός αγώνας Ζαγοράκι Ράις, 1 χιλιόμετρο, με την υποστήριξη του μεγάλου χορηγού του αγώνα, του φυσικού μεταλλικού νερού Ζαγόρι, ξεκίνησε από το Τσεπέλοβο το απόγευμα του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία με τους μικρούς δρομείς να ανταγωνίζονται σε αντοχή και χαμόγελα. Το Ζαγοράκι Ράις, 1 χιλιόμετρο, είναι ένας αγώνας που τονίζει τη χαρά της συμμετοχής, την ομαδικότητα και την άθληση από τις νεαρές ηλικίες. Η διοργάνωση, σε συνεργασία με το μεγάλο χωρικό φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, προγραμμάτισαν σημαντικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης κατά το διήμερο των αγώνων. Για μία ακόμη χρονιά, με την υποστήριξη του Εθνικού Φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανταποδοτική ανακύκλωση, το μοναδικό παγκοσμίως και ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό ολοκληρωμένο κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης μεταφέρθηκε στο Τσεπέλαβο και στους κήπους, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν στα δύο χωριά ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης του Εθνικού Φορέα για τη χωριστή συλλογή των συσκευασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική Κοινωνική Νομοθεσία. Αθλητές και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακυκλώσουν τις συσκευασίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του αθλητικού τριημέρου. Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος για μενεδινικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ζαγόρι Mountain Running επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία σε συνέχεια της δράσης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Ο Εθνικός Φορέας Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης προσέφερε δώρα μέσω κλήρωσης στους συμμετέχοντες του ανακύκλωσαν πλαστικές γυάλινες συσκευασίες αλουμινίου με χρήση της υψηλής τεχνολογίας του Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.
Τέλος, η Οργανωτική Επιτροπή του Ένατου Ζαγόρι Mountain Running συμμετέχει στη μεγάλη προσπάθεια του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας να μεταδοθεί μέσα από τη διοργάνωση μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα. Σε συνέχεια της περσινής επιτυχίας της ενέργειας, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων ενημερώθηκε και φέτος σχετικά με τη διαδικασία, ενώ 130 αθλητές και επισκέπτες έγιναν εθελοντές δότες.